Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εξελίξεις εδώ είναι σήμερα το ραντεβού μας σε μια ακόμη πολιτική βραδιά στο ένα channel για να συζητήσουμε όλη την πολιτική επικαιρότητα. Να καλησπέρασουμε καταρχάς στο στούντιο τον κύριο Κώστα Μπλούχο, γιατρός, χειρουργός, πολιτευτής στη Δράμα, τον οπόρο του επιλαχών στις τελευταίες εκλογές με τον ψηφοδέλο της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, γιατρέ. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Η ιδιότητα του γιατρού υπερέχει όλων. Και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Μια και σήμερα ήταν μια μέρα ξεχωριστή για είχαμε ανακοινώσεις στα ψηφοδέλτια, τα ευρωψηφοδέλτια, που ουσιαστικά σχεδόν ολοκληρώθηκε το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων ευρωβουλευτών. Πάμε στην Αθήνα, μια γνώριμη στην εκπομπή μας. Έχουμε κάνει εδώ εκπομπές, έχουμε συζητήσει πολλές φορές και για τα γεωπολιτικά στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Καλησπέρα και καλή επιτυχία, κυρία Τζαβέλα, από την Καβάλα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στο πάνελ. Δεν βλέπω καλησπέρα, καλησπέρα, καλή επιτυχία. Είναι ο κύριος Μπλούχος, υποψήφιος βουλευτής. Καλή επιτυχία εύχομαι, γιατρέ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ επίσης. Ευχαριστώ. Κυρία Τζαβέλα, σήμερα είδαμε τις ανακοινώσεις. Για άλλη μια φορά θυμηθήκαμε, είδαμε το βιογραφικό σας για να πούμε και σε όλους τους τηλεθεατές στην χώρα την οποία μας παρακολουθούν ότι η κυρία Τζαβέλα ήταν ευρωβουλευτής, βουλευτής επίσης στη Νέα Δημοκρατία. Και έχει μια αξιόλογη καριέρα βέβαια στον ιδιωτικό τομέα και στο Ίδρυμα του Κόκαλη και στο Ίδρυμα του Λάτσι και στο Κυριακού. Και βέβαια έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τα γεωπολιτικά. Έχουμε κάνει εδώ και αρκετές συνεντεύξεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ήταν αντιπρόεδρος στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και προώθησε τα θέματα ασφαλείας για τα ευρωπαϊκά κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου. Θα λέγαμε ότι αυτά είναι διαρκώς επίκαιρα, κυρία Τζαβέλα, σε μια στιγμή ανακατατάξεων. Και έρχονται και συνεχώς δρυμύτατα και θρασίτατα, θα έλεγα, από πλευράς των γειτόνων μας. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να τα βάλουν σε κάποια τάξη. Γιατί αναδεικνύονται και εθνικά επικίνδυνα. Και δυστυχώς, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, από ό,τι παρατήρησα, και εσείς όλοι θα έχετε παρατηρήσει, ό,τι γίνεται στο Αιγαίο και αφορά τα ενεργειακά, ο μόνος που το χειρίζεται είναι η Κύπρος. Η Ελλάδα είναι παντελώς απούσα από αυτό και γι' αυτό βρισκόμαστε συνεχώς προεκπλήξεων. Δηλαδή και ο Ράμα στην Αλβανία μας λέει, μας θέτει θέματα ΑΟΣ και οι Τούρκοι έχουν αρκετά επικίνδυνα βγει στο Αιγαίο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ασχολήθηκα με αυτό το θέμα, είδα ότι δεν προχώρησε, δεν το διαχειριστήκαμε καλά αυτή την πενταετία. Θέλω να γυρίσω πίσω, να δουλέψω πάλι, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και υποθέτω σας... δηλαδή είναι ένα τομέα που μπορώ να το χειριστώ. Και υποθέτω σας προβληματίζει τελευταία αυτά που το αναφέρετε, ότι μπήκε στην ατζέντα από κάποιους βουλευτές το ζήτημα της συνεκμετάλλευσης των πετρελαίων, των κοιτασμάτων με την Τουρκία. Κάτι που είναι έξω από τους εθνικούς στόχους της Ελλάδος. Εντάξει, κύριε Χατζη Εμμανουήλ, και πρώτη φορά το λέω αυτό, γιατί έχω δίνω συνεντεύξεις και σε... Αλλά θέμα συνεκμετάλλευσης δεν μπορεί να έχει καμία χώρα με μία άλλη χώρα. Θέμα εκμετάλλευσης, ναι, δηλαδή όπου φτάνει το χωράφι του καθενός, τόσο είναι και αυτό που μπορεί να εκμεταλλευτεί. Τώρα, η συνεκμετάλλευση, η ορολογία που βάζουμε από πλευράς Ελλάδος είναι λάθος. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δίνουμε κάποιο χώρο για να έρθουν να το εκμεταλλευτούν οι Τούρκοι. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς κάνουν οι Τούρκοι. Το καθαρό κομμάτι είναι πόσο είναι το χωράφι το δικό σου, τόσο. Τόσο είναι και η εκμετάλλευσή σου και τα ωφέλη από αυτή. Πόσο είναι το χωράφι μου, αυτό είναι το χωράφι μου. Δεν μπορεί να γίνει συνεκμετάλλευση. Συνεκμετάλλευση γίνεται μόνο όταν επιδιώκει ο άλλος να πάρει αυτά που ανήκουν σε σένα. Και βλέπετε, ναι. Μπερδευόμαστε και σε όλη αυτή την επικοινωνία που κάνουμε στον κόσμο.
και πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε. Και ένα ακόμη θέμα. Το ξέρω, θέλω να γυρίσω στην Ευρωβουλή να κάνω μια καλή δουλειά. Γι' αυτό κατεβαίνω πάλι για να δούμε τι θα κάνουμε. Και ένα τελευταίο θέμα που ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί συζητήθηκε Βεβαίως. Μια δήλωσή σας και συζητήθηκε μια ανάρτηση συγκεκριμένα που κάνετε στο Twitter για το θέμα των Σκοπίων. Γράψατε λοιπόν ότι μιλώντας στο εξωτερικό που βρισκόσασταν με κάποιον υψηλό διπλωμάτη των Ηνωμένων Πολιτειών, άνθρωπο προφανώς του State Department, σας είπε ότι η αγωνία δεν ήταν και τόσο μεγάλη και η πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προέρχεται από αλλού. Και αυτή η δήλωσή σας έτσι συζητήθηκε πάρα πολύ, διότι ήταν ενηγματική, αλλά είδατε ότι το Twitter κυριολεκτικά πήρε φωτιά μετά από την ανάρτηση που κάνατε. Ναι, γιατί κανείς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιάζονται. Όλη αυτή η πίεση που έλεγε η κυβέρνηση ότι είχε από τους διεθνείς παράγοντες, αν δείτε τα δεδομένα, δεν υπάρχει καμία βιασύνη για τίποτα. Αν το ΝΑΤΟ θέλει να βάλει τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, εντάξει, μπορεί να περιμένει λίγο. Αν το ΝΑΤΟ θέλει να κάνει μια μεγάλη βάση στα Σκόπια, αυτή τη βάση μπορεί να την κάνει μια χαρά στην Ελλάδα. Είδαμε ότι δεν έχουμε πλέον κανένα πρόβλημα με την αριστερά στην Ελλάδα και μπορούμε να έχουμε βάσεις και αμερικανικές, μπορούμε να έχουμε και νατοϊκές. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, με συγκεκριμένο στόχο, δεν υπήρχε καμία πίεση από αυτό που ονομάζουμε διεθνής παράγων. Η ιδέα Ευρωπαίη ήταν μια εκκρεμότητα την οποία θέλανε να λύσουν. Δεν υπήρχε βιασύνη, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Εμείς βιαστήκαμε για να κάνουμε ότι μπορούμε να λύσουμε θέματα τα οποία καλό θα ήταν να τα λύναμε καλά όταν θέλουμε να τα λύσουμε. Μάλιστα. Και ως παλιά Σκοπής είπατε, εσείς είπατε, δεν μπορείτε να πείτε τη λέξη Βόρεια Μακεδονία, έτσι δεν σας βγαίνει. Ναι, αποκαλούσατε, έλεγα το Σκόπια, Σκόπια. Ναι. Και ένας πολύ υψηλά ιστάμενος Αμερικανός διπλωμάτης μου λέει, δεν μπορείς να πεις Βόρεια Μακεδονία. Τι λέω, δεν μπορώ. Εγώ είμαι γενιά του ψυχρού πολέμου, ήμασταν σύμμαχοί σας και κρατούσαμε τις Θερμοπύλες της Δύσης επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, με τη δική μας τη Μακεδονία. Δεν μπορεί τώρα να μας κουνάτε και το δάχτυλο και να μας λέτε γιατί δεν τα λέτε Μακεδονία τα Σκόπια. Δεν θα τα πούμε Μακεδονία τα Σκόπια. Καλή επιτυχία, καλό αγώνα να έχετε. Θα έχουμε εδώ τη δυνατότητα και στο στούντιο να συζητήσουμε μαζί σας. Άλλωστε, ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει για εσάς η προεκλογική εκστρατεία. Εύχομαι να είστε γουρλίδικοι. Ναι, κάνουμε πρεμιέρα σήμερα. Ναι, κάνουμε σας πρεμιέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Να είστε καλά. Καλό αγώνα και καλή επιτυχία να έχετε, κύριε Τσαβέλα. Ευχαριστώ. Καλή εκπομπή. Καλό βράδυ, γιατρέ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή επιτυχία. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Και παίρνουμε την πάσα με αυτά που είπε η κυρία Τσαβέλα. Κύριε Μπλούχο, καίει το θέμα των Σκοπίων, καίει το θέμα αυτό. Ακούσατε και τους διαλόγους που είχε με υψηλούς αξιωματούχους η κυρία Τσαβέλα, με ανθρώπους του State Department, υψηλά ιστάμενους, οι οποίοι αφενός μεν δεν πίεζαν αυτοί, ρίξαν τον μπαλάκι στην Ευρώπη. Και αφετέρου, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε σήμερα, εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη λέξη Βόρεια Μακεδονία, όπως είπε η κυρία Τσαβέλα, δεν βγαίνει αυτή η λέξη από εμάς εύκολα από το στόμα. Κύριε Χατζή Εμμανουήλ, ο μόνος αποδεκτός όρος ή σύνθετος όρος για το κράτος των Σκοπίων είναι ψευδομακεδονία. Άμα είναι να το λέμε και να χρησιμοποιούμε τον όρο Μακεδονία, ας χρησιμοποιήσουμε τον όρο ψευδομακεδονία. Όπως το ψευδοκράτος εντεκτάζει, έτσι, το οποίο έτσι, έμεινε... Δεν... Για μένα είναι ξεκάθαρο και νομίζω για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τώρα, είναι εντελώς διαφορετική η πραγματικότητα που βιώνουμε. Το ζήτημα των Σκοπίων, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, είναι ένα νεοσύστατο κράτος, το οποίο απαρτίζεται από πολλές φυλές που αναζητούν εναγωνιωδώς να αποκτήσουν κάποια ονομασία και κάποια υπόσταση στο διεθνές στερέωμα. Εμείς να συρθούμε σε αυτό το πράγμα? Έχουμε κάποιο ζήτημα εμείς να λύσουμε με το κράτος των Σκοπίων? Εκτός κι αν υφίσταται κάτι και δεν το γνωρίζω εγώ. Είμαστε σε κάποια εμπόλεμη κατάσταση, έχουμε τραγικές διαφορές με αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να λυθούν, να επιληθούν? Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπήκαμε στη διαδικασία μιας διαπραγμάτευσης, συρθήκαμε μάλλον. Δεν ξέρω από ποιο, από τον ξένο παράγοντα, βαφτίστε τον έτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Συρθήκαμε όμως και οδηγηθήκαμε σε μια κατάπτυστη συμφωνία από αυτούς που επιζητούσαν
διακαώς αυτό που είπε και η κυρία Τζαβέλα, να δώσουν λύση και να πούν ότι λύνουν θέματα, λύνουν ζητήματα. Επί τη βάση του ζητήματος δεν υφίσταται θέμα ονομασίας για μας και δεν έπρεπε να εμπλακούμε καν στο ζήτημα αυτό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και αυτήν εκφράζω φυσικά. Από την άλλη, αν μπαίναμε στη διαδικασία και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία, όποιες διαπραγμάτευσεις και εδώ, όταν μιλούμε για εθνικά ζητήματα, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, νομίζω ότι η πεπατημένη πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική. Δεν μπορεί εσύ να απαιτείτε βασικά μια εξουσία, μια παρουσία εξουσίας μάλλον, η οποία θα είναι σοβαρή, στοιχειωδώς σοβαρή και αξιόπιστη. Απαιτείτε μέσα σε μια ευνομούμενη πολιτεία και σε μια δημοκρατία σαν τη δική μας να έχεις εξασφαλίσει μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που έχεις τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις. Μιλάμε για εθνικά ζητήματα, έτσι δεν είναι? Και όχι κόντρα σε όλους και όλα, και κυρίως κόντρα στη θέληση του ελληνικού λαού να οδηγήσει εσύ τη χώρα σε τετελεσμένα, αυτά τα τετελεσμένα που έχουμε. Χθες εδώ στο στούντιο ήταν καλεσμένος ένας συμμαθητής σας, ένας φίλος σας, ο Φίλιππος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος Παγκαίου, και κουβεντιάζαμε το εξής, ότι σε 10 χρόνια κρίσης που οι Έλληνες υπέστησαν πάρα πολλά πράγματα, από τις μειώσεις των μισθών, άλλαξε η ζωή τους, άλλαξαν πολλά πράγματα. Στο μόνο το οποίο πραγματικά ξεσηκώθηκε ο Έλληνας από τον Εύρο και από όλη την Ελλάδα και πήρανε ξαφνικά λεωφορεία, αυτοκίνητα και όλα τα μέσα και πλημμύρισαν τα συλλαλητήρια, ήταν για το θέμα του Σκοπιανού, που είπαν ότι ως εδώ και μη παρέκει. Δεχτήκαμε πάρα πολλά. Και κάνει μεγάλη εντύπωση που είδαν ανθρώπους και πολύ μεγάλης ηλικίας που αντιμετωπίσαν και προβλήματα υγείας. Δέχτηκαν τα κρυγόνα, δέχτηκαν επιθέσεις από την αστυνομία, άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας και διατύπωσαν και πολλά παράπονα. Κοιτάξτε, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, πρώτον καλή επιτυχία και στον φίλο, εξαίρετο φίλο και συμμαθητή, τον κύριο Αναστασιάδη. Το εύχομαι κάθε επιτυχία. Δεύτερον, εγώ νομίζω ότι τα αντανακλαστικά μας, ακόμα και στο ζήτημα των Σκοπίων, σαν ελληνική κοινωνία, ήταν φτωχά. Ναι, μεν έχουμε σαν δεδομένο τις μεγάλες αυτές λαοσυνάξεις, αλλά και πάλι, αν δείτε, ο τρόπος συμπεριφοράς μας, νομίζω ήταν παθητικός. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουν αυλυνθεί και σκοπίμως έχουν αυλυνθεί και τεχνιέντος από το πολιτικό σύστημα τα αντανακλαστικά μας. Λειτουργούμε παθητικά. Μπήκαμε στη διαδικασία του να συμμετέχουμε και να πούμε όσο εδώ και μη παρέκει, αλλά κάνοντας και πράγματα τα οποία τα θεωρώ λίγο κωμικοτραγικά. Δηλαδή, να πηγαίνουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, να διαλαλούμε τη μακεδονικότητά μας και την ελληνικότητά μας και τον ελληνισμό να τον βροντοφωνάμε, αλλά να μην φτάνουμε σε ακρότητες του τύπου αυτά που βλέπαμε και αυτά που γινόταν, είμαστε μάρτυρες μέσα στα μέσα δικτύωσης. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι τη γιαγιά, τον παππού, τον ηλικιωμένο που πήγε αλλά δεν κρατούσε το τηλέφωνο για να βγάζει selfies στην διαδικασία της διαδήλωσης. Εκεί το πάω το θέμα. Είναι παλιά λοιπόν, σκοπής, έτσι όπως... Παλιά σκοπής, αλλά και το νέα σκοπής λίγο το κάνει κωμικοτραγικό. Τα αντανακλαστικά δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Ο κόσμος, η περισσότερη πλειοψηφία, συμμετείχε σε αυτό, αλλά μετά πάει πίσω στη μακαριότητά του και πάλι βολεύεται. Εγώ αυτό δεν αντέχω. Αυτό δεν αντέχεται. Όπως δεν αντέχεται και το γεγονός ότι τόσα χρόνια, πλησιάζουμε τη δεκαετία βαθιάς οικονομικής κρίσης και ύφεσης και απόλυτης παρακμής που βιώνει η ελληνική κοινωνία και δεν μπορεί να εξεγερθεί, δεν εξεγείρεται. Πρέπει, αν υπάρχει, όλοι το έχουμε το εθνικό μας φιλότιμο, αυτό τη διέξοδό μας και την εθνική μας ανάταση να τη βρούμε ο καθένας μέσα μας, να φτάσουμε να εξεγερθούμε, όχι να εξεγερθούμε με τον κακό τον τρόπο, όποια έννοια μπορεί να δώσει ο καθένας, αλλά να συμμετέχουμε όπως συμμετείχαμε σε αυτές τις λαοσυνάξεις, για ένα μεγάλο εθνικό ζήτημα όπως αυτό, να συμμετέχουμε σε όλα. Απαιτείται η παρουσία μας και η συνευθύνη μας σε όλα τα πεπραγμένα του τόπου. Αυτό είναι το διακύβευμα, αν θέλουμε να επιτύχουμε εθνική ανάταση και να ξεφύγουμε από την άκρη του γκρεμού στην οποία βρισκόμαστε εδώ και 10 χρόνια. Εσείς πώς αξιολογείτε, κύριε Μπλούχο, το γεγονός ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία, όπως την περιγράψατε και είπατε και πολλές λεπτομέρειες, το πώς βλέπετε εσείς και πώς βιώσατε την όποια μορφή μικρής εξεγέρσης, όπως την είπατε, και όχι αυτή η οποία θα έπρεπε να βρίσκεται, στο ότι έγινε αρκετά
αυτός ο λόγος για την στάση της Εκκλησίας. Δηλαδή ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κληρικών, οι Μητροπολίτες βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, όμως ο επικεφαλής κράτησε μία στάση που για πολλούς δεν ήταν αυτή που θα θέλανε και αναζητούν κάποιοι τον Χριστόδουλο και λέγανε ότι αν αρχιεπίσκοπος ήταν ο Χριστόδουλος, θα ήταν τελείως διαφορετική η τροχιά που ευρίσκεται σήμερα η Εκκλησία. Κύριε Χατζή Εμμανουήλ, αν με γνωρίζατε λίγο περισσότερο, δεν γνωριζόμαστε καλά, θα αποφεύγατε να μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί δεν θέλω να μιλώ για συγκεκριμένα πράγματα, για τις καταστάσεις να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι σύμπασε η Εκκλησία, και αυτός είναι ο ρόλος της, ήταν και είναι με τη θέληση του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή η εκπεφρασμένη θέληση του ελληνικού λαού είναι κόντρα σε αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία. Τη θεωρεί μη γενόμενη, πώς να το θέσω, και πιστεύει και ξέρει ότι η Εκκλησία είναι μαζί της. Το αν, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία, αν ο Αρχιεπίσκοπος ή κάποιοι άλλοι επίσκοποι ή μέρος του κλήρου δεν συμμετείχε ενεργά σε αυτή τη διαδικασία ή με τον τρόπο που εμείς θα θέλαμε. Εμείς θα θέλαμε ή μάλλον εμείς έχουμε ανεβάσει το πρότυπό μας μάλλον όσον αφορά τον Αρχιεπίσκοπο, έχουμε βάλει σε μια θέση περίοπτη τη θέση του μακαριστού Χριστόδουλου. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ο καθένας μπορεί από μόνος του να κάνει τις όποιες συγκρίσεις. Δεν μας αφορά όμως γενικότερα. Η Εκκλησία όφιλε και οφείλει να ακολουθεί τα βήματα του γένους. Ταυτίζεται απολύτως, εγώ έτσι πιστεύω και έτσι θεωρώ. Εκφράστηκε με ποικίλους τρόπους η θέλησή της, με ποικίλους τρόπους, άνθρωποι οι οποίοι είναι, πώς να το πω, εκτάκτου ευφυΐας, επίσκοποι, κληρικοί απλοί, μίλησαν για το συγκεκριμένο θέμα, φωτοδότησαν το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ θα ήθελα απλώς, επειδή η εποχή μας είναι αυτή η σύγχρονη εποχή, έτσι, και η εποχή της δικτύωσης κυρίως, γιατί δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία που υπήρχε τα παλαιότερα χρόνια, ενδεχόμενα, η διαζώσης επικοινωνία θέλω να πω, θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι διαλαλητές, να το θέσω έτσι. Μάλιστα. Για να το κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη μέρα, εφόσον η Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλάβει και την κυβέρνηση της χώρας? Διότι στο ζήτημα αυτό φαίνεται ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι στην παρούσα φάση και με τα τελεσμένα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο διεθνές στερεώμα, γιατί όπως ξέρουμε οι διεθνείς συμφωνίες δεν μπορούν να καταργηθούν μονομερώς, η μόνη στάση η οποία μπορεί να υπάρχει είναι το ζήτημα της ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκεί μπορεί η χώρα να ζητήσει πρωτόκολλο-πρωτόκολλο να βάλει τις όποιες αμφισβητήσεις έχει στο ζήτημα αυτό. Μίλησα προηγουμένως για τα τελεσμένα, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα και λόγω θέσης ενδεχόμενα εσείς. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω και δεν οφείλω να γνωρίζω, αν πιθανολογώ και πιστεύω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, ότι δεν είναι απλές συμφωνίες που μπορούμε να τις διαρρήξουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή εμείς. Μονομερώς. Και χωρίς να έχουμε κάποια ιδιαίτερη ευθύνη. Αυτό που κάνουμε σε κοινές συμφωνίες μεταξύ μας και σε ατομικές συμφωνίες. Σε διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες που αγγίζουν το παγκόσμιο στερέωμα και την εθνική εξωτερική πολιτική, νομίζω ότι τα πράγματα εκεί δεν διαφοροποιούνται. Αυτό δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό δημιουργεί απόλυτα τετελεσμένα για τη χώρα μας. Δεν θέλω να το πιστέψω. Για μένα, συμφωνώ φυσικά και με την προλαλή σας προηγουμένως, για μένα δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μπω στη διαδικασία εγώ να αποδεχθώ ή να κατονομάσω το συγκεκριμένο κρατήδιο με το συγκεκριμένο όνομα. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Γιατί στη δική μου σφαίρα δεν είναι αποδεκτό. Και φυσικά πιστεύω ότι και στο χώρο στον οποίο φιλοδοξώ να συμμετέχω και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αν με τιμήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω ότι αυτό που θα μετρήσει και μετρά είναι η βούληση και η θέληση του ελληνικού λαού, την οποία δείχνει ότι τη σέβεται απολύτως. Μάλιστα. Θα πάμε βέβαια σε αυτά που αφορούν τον νομό της Δράμας, την υποψηφιότητα την οποία είχατε, πώς ξεκινήσετε άλλωστε και την διαδρομή σας, διότι ως γνωστόν ξεκίνησε με την τοπική αυτοδιοίκηση,
και με το αντισυμβατικό τρέλερ το οποίο κάνατε ως υποψήφιος, το οποίο τότε... Το θυμηθήκατε. Ναι, το σχολιάστηκε ότι ο γιατρός ήρθε, λέει, με το τζινάκι του κτλ. Βέβαια, οι πολίτες σας έδωσαν την εντολή στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα ο πρώτος βαθμός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και είναι μια ξεχωριστή αγάπη και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γιατρός, χειρουργός και κάθε μέρα είναι σε πρώτη επαφή στο νοσοκομείο της Δράμας με τον πόνο των ανθρώπων, έτσι. Ναι. Το ερώτημα μας ποιο είναι. Το ερώτημα είναι πόσο δύσκολο είναι για κάποιον ο οποίος βρίσκεται στην ιατρική, σε αυτό το λειτουργήμα, να κάνει το βήμα με την εμπλοκή στην πολιτική και το ρωτάω σε όλους εδώ τους καλεσμένους, διότι ξέρετε πάντα για έναν γιατρό είναι... Είναι απαγορευτικό, κύριε Κατζημανή. Όχι, δεν είναι απαγορευτικό. Είπα ότι έχει τις όποιες δυσκολίες και πάντα ο πρώτος τίτλος και βουλευτής να είστε. Ο πρώτος τίτλος είναι η προσφώνηση γιατρός και μετά είναι η οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Η προσφώνηση του γιατρού δεν αλλάζει ποτέ. Είναι η πρώτη. Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Είναι κέριο και εύστοχο το ερώτημά σας, έτσι. Και ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί πολλοί επιδιώκουν σε αυτή τη βάση και τη λογική να μας απαλλάξουν από την πιθανότητα συμμετοχής μας. Κάποιες επαγγελματικές ομάδες, να πει, μην πω εγώ τους γιατρούς, αλλά πόσο μάλλον, εφόσον εγώ είμαι γιατρός, να μην συμμετέχουμε στη διαδικασία της... Τη συμμετοχή των κοινών. Το βλέπετε, αυτό ότι υπάρχει. Μια στιγμή όμως να βάλω μια ανατελεία, γιατί βάζετε ένα ερώτημα. Θα πάμε σε πολιτικό επιστήμονα, στο δημοσκόπο, τον κύριο Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ο κύριος Μπλούχος, ο γιατρός, εδώ βάζει και ένα ερώτημα. Δεν ξέρω στις δημοσκοπήσεις αν το μετράτε. Κατά πόσο ή όχι οι γιατροί έχουν από κάποιους θέλουν να αποκλειστούν, διότι λόγω του επαγγέλματος βρίσκονται σε προνομιακή θέση έναντι των υπολείπων, των δικηγόρων, των δημοσιογράφων, των μηχανικών, των δημοσκόπων. Αν και οι δημοσκόποι γίνεται, συνήθως γίνεστε υπουργοί, εσείς βλέπω. Κατευθείαν περνάτε τα σκαλάκια και κατευθείαν πάτε στα υπουργικά χαρτοφυλάκια. Υπάρχει και το ερώτημα ότι λόγω του δεδομένου ότι ο γιατρός ταυτίζεται με τη λέξη της προσφοράς, πώς είναι δυνατόν να εμπλακεί και στην πολιτική. Το αντιλαμβάνεστε. Διτό το ερώτημα, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Και η πολιτική λογικά προσφορά είναι. Δεν πάει κάποιος στην πολιτική για να βιοποριστεί, τουλάχιστον θεωρητικά. Και σίγουρα κάποιος ο οποίος είναι γιατρός, θεωρώ ότι ήδη έχει ένα επάγγελμα, το αποδίδει ένα εισόδημα, άρα λοιπόν πάει στην πολιτική, μπαίνει στην πολιτική γιατί και εκεί θέλει να προσφέρει. Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου, γιατί έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε και στην Βουλή. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι καλοί. Και στη Βουλή είναι καλοί βουλευτές, αλλά και στο Δήμο και καλοί δήμαρχοι τις περισσότερες φορές. Και ξέρετε, ο γιατρός είναι και πάνω λίγο από τα κόμματα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι κόμμα είσαι, εάν κάποιος γιατρός σου κάνει καλό, σε κάνει καλό στην υγεία σου, ξεπερνάς πολλές φορές την ιδεολογία σου και ακόμα και αν ο γιατρός σου είναι σε άλλο ιδεολογικό στρατόπεδο, παρόλα αυτά τον επιλέγεις παρά το γεγονός ότι εσύ μπορεί να είσαι σε ένα αντίθετο ιδεολογικό στρατόπεδο. Άρα λοιπόν, πράγματι είναι σε μια προνομιακή θέση οι γιατροί. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να το δούμε τόσο ανταγωνιστικά. Τώρα, αν υπάρχουν άλλα επαγγέλματα τα οποία θεωρούν ότι υστερούν λόγω του ότι οι γιατροί έχουν αυτό το προβάδισμα να είναι κατά κάποιο τρόπο πιο, αν θέλετε, universal, δηλαδή να ταιριάζουν στα γούστα όλων των πολιτικών χώρων, αυτό νομίζω ότι δεν είναι κακό, είναι καλό. Το θέμα είναι να μπορούν να προσφέρουν και στην πολιτική και όχι βεβαίως μόνο στον χώρο της υγείας. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι το κάνουν κιόλας. Έχω πολλά παραδείγματα από γιατρούς, κυρίως δημάρχους, οι οποίοι πραγματικά είναι πάρα πολύ καλοί δήμαρχοι. Δύσκολοι πελάτες είναι ή εύκολοι, γκρινιάζουνε, πώς βλέπουν τα ευρήματα συνήθως? Κοιτάξτε, έχουν τις απορίες τους κι αυτοί. Είναι σε ένα άλλο επιστημονικό πεδίο, φυσικά είναι σε πιο προνομιακό χώρο, αν θέλετε. Στο να καταλαβεί, θεωρώ ότι ένας γιατρός πιο εύκολα καταλαβαίνει τη στατιστική από ότι ένας δικηγόρος, για παράδειγμα. Αντίθετα, ναι. Ένας μηχανικός καταλαβαίνει τη στατιστική ακόμα πιο εύκολα, ναι, από ότι. Ναι, λογικό είναι, γιατί το έχουν κάνει στο Πανεπιστήμιο. Ναι, έχουν βεβαίως τις απορίες τους, αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν μπορεί όλοι να ξέρουν το επάγγελμα του δημοσκόπου, όπως και ο δημοσκόπος βεβαίως ξέρει μια πολύ συγκεκριμένη τέχνη, έτσι. Και δεν είναι χειρουργός, μάλιστα. Επί τη ευκαιρία, μια και σας βγάλαμε για αυτό το ζήτημα, να σας ρωτήσω στην κουβέντα πριν που είχαμε τον κύριο Μπλούχο για το θέμα των Σκοπίων. Επειδή μίλησε και η κυρία Νίκη Τζαβέλα, που όπως είναι γνωστό ανακοινώθηκαν σήμερα υποψήφιοι ευρωβουλευτές, ανακοινώθηκε εδώ και ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης, ήταν η μέρα σήμερα να ανακοινώσω. Κατά πόσο εσείς από την επιστημονική πλευρά βλέπετε στα ευρήματα που έχετε στα χέρια σας θα επηρεάσει τις ερχόμενες εκλογές πρώτου βαθμού, δευτέρου βαθμού, Ευρωβουλή,
Βουλή το ζήτημα αυτό της συμφωνίας που έγινε των Πρεσπών, μια διεθνή συμφωνία, και πώς αυτό αποτυπώνεται στους Έλληνες πολίτες, στον τρόπο που θα ψηφίσουν. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, μέρα με την ημέρα φεύγει από το δημόσιο διάλογο ή τουλάχιστον πάβει να είναι τόσο έντονο όσο ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επίσης θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι, οι οποίοι ήταν να συμπεριφερθούν όπως ήταν να συμπεριφερθούν, έχουν δημιουργήσει ήδη ένα κατεστημένο. Δηλαδή θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτούς τους ανθρώπους που ήταν κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, ό,τι είχε να χάσει το έχασε. Αυτό το οποίο μένει με το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων εθνικών εκλογών μένει σίγουρα με ένα γύρο στο 20-22% και ίσως μια τελική εκτίμηση 25%, φαίνεται λοιπόν ότι δεν έχει να χάσει κάτι παραπάνω. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος μετακινείται από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει προς ένα άλλο κόμμα λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών επειδή διαφωνεί με τη στάση της κυβέρνησης. Θέλω να πω ότι ό,τι είχε να γίνει έγινε στο θέμα των μετακινήσεων. Προφανώς μπορεί να συνεχίζεται η συζήτηση, αλλά συνεχίζεται μέσα στα στρατόπεδα είτε των αυτών που είναι υπέρ της συμφωνίας είτε αυτών που είναι κατά της συμφωνίας. Δεν νομίζω ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ της κυβέρνησης σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα και δεν νομίζω ότι θα είναι το πολύ συγκεκριμένο διακύβευμα. Ξέρετε, στις ευρωεκλογές πάμε για να βγάλουμε ευρωβουλευτές. Στις εθνικές εκλογές πάμε για να βγάλουμε κυβέρνηση. Είναι δύο διαφορετικά ζητούμενα, γι' αυτό και οι συμπεριφορές δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμες. Στη μία κάλπη υπάρχει χαλαρότητα, ακριβώς γιατί βγάζουμε ευρωβουλευτές. Στην άλλη κάλπη δεν υπάρχει τόση χαλαρότητα, ακριβώς γιατί αποφασίζουμε για το μέλλον μας εδώ στην ίδια μας τη χώρα. Και ένα τελευταίο ερώτημα που δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι ο γιατρός ο κύριος Μπλούχος. Σχετικά, το λεφτό 24ωρα ήταν στην πρώτη γραμμή εσείς και η εταιρεία δημοσκοπήσεων για τη δημοσκόπηση την οποία κάνατε στην Θεσσαλονίκη. Έγινε πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες και βέβαια είδα ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Πάντα όταν υπάρχουν οριακά αποτελέσματα, βλέπουμε ότι υπάρχει δράση-αντίδραση, κύριε Βασιλιάδη. Εντάξτε. Το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο αστείο, έτσι. Δηλαδή, όταν κάνει δημοσκόπηση με 17 ονόματα μέσα. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτω από τον 4ο-5ο, να σας πω, η δημοσκόπηση δεν έχει καμία αξία. Ειδικά όταν περίπου στα 17 ονόματα καμιά δεκαριά παίρνουν ποσοστά της τάξης από το 2 έως το 0,2 ή από το 0,2 έως το 2%, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί ο δημοσκόπος δεν μπορεί να βρει βεβαίως ούτε και τα ποσοστά, αλλά ούτε καν τη σειρά. Δηλαδή μπορεί να δώσει κάποιον 12ο, αλλά να βγει 15ο και μπορεί να δώσει κάποιον 17ο, αλλά να βγει 12ο. Άρα θα σας πω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις. Βεβαίως όλοι έχουν κάποιες φιλοδοξίες. Διαφορετικά δεν θα κατέβαιναν 17 υποψήφοι συνδυασμοί και υποψήφοι δήμαρχοι, έτσι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί το ποσοστό της 100 να μοιράζεται στα ίσα ποσοστά και στους 17. Κάποιος θα είναι πρώτος, κάποιος θα είναι δεύτερος. Και εκεί ξέρετε, τα όρια του λάθους του στατιστικού είναι δυσδιάκριτα, όπως είδα τους πίνακες που ανακοινώσατε στις εφημερίδες. Το πολιτικό ζητούμενο ήταν να βρούμε τον πρώτο. Νομίζω τον πρώτο τον βρήκε ξεκάθαρα. Είναι ευκρινός ο κύριος Σταχιάος, αυτό φαίνεται. Είναι ο κύριος Σταχιάος, ναι. Το δεύτερο, το οποίο προσπάθησε να απαντήσει η δημοσκόπηση, θεωρώ ότι δεν το απάντησε. Είναι δυσδιάκριτο. Είναι δυσδιάκριτο. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Όταν δηλαδή από την κυρία Νοτοπούλου που εμφανίζεται δεύτερη μέχρι τον κύριο Βούγια, για παράδειγμα, η διαφορά είναι της τάξης του 0,5%. Αντιλαμβάνεστε ότι αν με ρωτήσετε εμένα που κάνω συνεχώς δημοσκοπήσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης ποιος είναι δεύτερος, δεν μπορώ να σας πω με ασφάλεια. Ναι. Πάνω στο δεύτερο γύρο, ο πιο ισχυρός φαίνεται είναι ο κύριος Ορφανός αντίπαλος. Και όχι η κυρία Νοτοπούλου. Ναι, αλλά ο πιο πιθανός να είναι στο δεύτερο γύρο κατά την άποψή μου είναι η κυρία Νοτοπούλου. Μάλιστα. Η κυρία Νοτοπούλου στηρίζεται και θα στηριχθεί από μια κυβέρνηση. Ενώ ο κύριος Ορφανός δεν μπορεί να στηριχθεί παρά μονάχα, όπως και ο κύριος Ψωμιάδης, δεν μπορεί να στηριχθεί παρά μονάχα από το fan club που έχει ο καθένας και δεν είναι ούτε καν το κόμμα τους. Δηλαδή το επίσημο κόμμα της Νέα Δημοκρατία δεν είναι μαζί τους, είναι απέναντί τους. Άρα λοιπόν ότι είχαν να πάρουν το πήραν. Αντίθετα, η κυρία Νοτοπούλου θα υποστεί με την καλή έννοια επιπλέον στήριξη από την κυβέρνηση, αλλά και ίσως και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Όχι ότι δεν την έχει ήδη. Την έχει ήδη. Γιατί είναι ένα που λένε για τον κύριο Τσίπρα στην Άλφα Θεσσαλονίκη, η κυρία Νοτοπούλου. Και να μην εκλεγεί αύριο μεθαύριο δήμαρχος, πολύ εύκολα θα εκλεγεί βουλευτής. Κάτι να σε ρωτήσω, ο κύριος Μπλούχος θέλει, κύριε Βασιλιάδη. Πολύ ευχαρίστω. Τίποτα, αν υπάρχει προοπτική αυτοδυναμία, αν καταγράφεται δημοσκοπικά, πώς το βλέπετε στην προοπτική του χρόνου. Με τη Νέα Δημοκρατία εννοεί ο κύριος Μπλούχος. Ναι, ναι, βεβαίως. Μελετώντας όλες τις δημοσκοπήσεις αυτής της περίοδου, δίνουμε μια ισχυρή πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία να έχει αυτοδυναμία. Αλλά το τι θα συμβεί, κύριε Μπλούχο, τον Οκτώβριο, που εγώ τουλάχιστον τοποθετώ τις επόμενες εκλογές,
Βεβαίως δεν μπορεί να το εκτιμήσει κανένας αυτό έτσι. Δηλαδή ξεπερνάει τις ικανότητες του ακόμα και του καλύτερου δημοσκόπου. Πάντως, εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, θα σας το πω δημοσκοπικά ότι με πολύ μεγάλη πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να έχει την αυτοδυναμία. Ό,τι αυτό σημαίνει στην επάγγελση για τον καταμερισμό των εδρών. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση, κύριε Βασιλιάδη. Εγώ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πώς βλέπετε, κύριε Μπλούχο, για όλα τα ζητήματα πατάμε το κουμπί για να βγουν οι ειδικοί να μας απαντήσουν και στα ζητήματα στα οποία θέσατε και στους προβληματισμούς. Και ένας άνθρωπος που μετράει τις κοινωνικές τάξεις, τα επαγγέλματα, τις ηλικίες και μπορεί και δίνει απαντήσεις στον προβληματισμό το οποίο βάλαμε. Και είδατε ότι και για τον γιατρό, είπε ότι και ο γιατρός είναι λειτουργήμα, έτσι είναι, όπως είναι και ο πολιτικός και οι δύο προσφέρουν. Απλά ο γιατρός έχει το πλονέκτημα ότι είναι στον πόνο ενός ανθρώπου σε μια δύσκολη στιγμή, το οποίο υπερβαίνει τα κόμματα. Και δύσκολα κάποιος όταν σωθεί η ζωή του, τον ενδιαφέρει σε ποιο Θεό πιστεύει αυτός ο οποίος δεν έσωσε. Και είναι λογικό νομίζω αυτό. Είναι και ανθρώπινο. Η οπτική που βλέπουμε τα πράγματα. Τώρα, με το δημοσκόπημα σε εμάς, ή μάλλον το ρωτήσαμε, την λογική της παρουσίας του, της πολιτικής και το πόσο ανταγωνιστικά τον βλέπουν οι υπόλοιποι, γιατί θεωρητικά έχει ένα φαινομενικό πλεονέκτημα. Αυτό. Λόγω αυτής της επαφής που έχει με τον κόσμο. Θα με επιτρέψετε να πω ότι από την εμπειρία και δική μου που έχω και έχω μελετήσει πολλές εκλογές. Έχω δει νοσοκομιακούς γιατρούς, οι οποίοι κατέβηκαν σε εκλογές και βυθίστηκαν. Και όταν το έψαξα και λέω πώς γίνεται ένας νοσοκομιακός γιατρός να βυθιστεί, όλοι μου είπαν ότι είναι αποτέλεσμα συμπεριφοράς. Εννοείται. Το ότι είσαι νοσοκομιακός γιατρός, λέει, και έχεις σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους, αυτόματα δεν σημαίνει ότι είσαι ο πρώτος στη τάξη να εκλεγείς. Εννοείται. Υπάρχει περίπτωση να έχεις μέσα τον ανθρωποδιώκτη, το οποίο αποδίδεται μετά και ο καθένας, όταν έρχεται η ώρα, λέει, στην κάλπη και τη ψηφοφορία, σου ανταποδίδει τη συμπεριφορά. Μα αν είναι αυτοματοποιημένη η εκλογή, τότε να πάψω να έχω άγχος, κύριε Κατζηγιάννη. Ναι, και ο νομός δράμας έχει και σε σχέση με τον νομό Καβάλα και τον Εύρο που μας βλέπουν οι φίλοι μας. Γιατί όπως είναι γνωστό, οι τρεις έδρες που εκλέγει η Δράμα, η Ξάνθη και η Ροδόπη έχουν μόνο σταυρία. Είναι η διαφορά του εκλογικού συστήματος σε σχέση με την δισταυρία, η οποία έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Και στην περίπτωση μάλιστα που εφαρμοστεί η διάταξη που διάβασα προχθές, δεν ξέρω βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά θα το περάσει αυτή την τροπολογία, του 40% που σημαίνει ότι η Δράμα θα έχει υποχρεωτικά τρεις άντρες και δύο γυναίκες βάσει της ποσοστώσεως. Τι πηγαίνει αυτό. Αυτό όμως θα το δούμε, γιατί να τα δούμε στους νόμους ψηφισμένους, να μην κάνουμε τώρα εδώ υποθέσεις εργασίας. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, για να το απλοποιήσουμε λίγο το πράγμα, ότι η συμμετοχή πλέον, είπε κάτι ο δημοσκόπος, εμείς το αφήσαμε να περάσει και είπε ότι θεωρητικά. Και η πολιτική είναι προσφορά. Η πολιτική είναι ευθύνη. Είναι προσφορά και ευθύνη. Δεν υφίσταται όμως, δεδομένου, άμα δείτε, λόγω της απαξίας μάλλον του πολιτικού συστήματος που καταντήσαμε και που φτάσαμε. Οπότε έχουμε παρερμηνεύσει την πολιτική. Ο κόσμος από κάτω βλέπει τη συμμετοχή ενός γιατρού, τη δική μου συμμετοχή, με την ενασχόληση με τα κοινά, μια μερίδα του κόσμου, τη βλέπει λίγο, όχι επικριτικά, αλλά προβληματίζεται. Προβληματίζεται στη λογική ότι σε αυτό το κακοφορεμένο ρούχο της πολιτικής, όπως αυτή εφαρμόζεται και ερμηνεύεται στην ελληνική πραγματικότητα, δεν χωράς να μπεις, δεδομένου ότι είσαι ένας άνθρωπος, αν υποθέσουμε, άνθρωπος της προσφοράς. Πού πας να μπεις σε αυτό το χώρο και σε αυτό το στίβο. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είναι για όλους μας ο πολιτικός στίβος, είναι για όλους μας η ενασχόληση με τα κοινά. Απαιτείται ένα παραπάνω σήμερα λόγω της κρίσης και της όποιας ταλαιπώριας και της παρακμής που βιώνουμε να συμμετέχουν τι, άξιοι άνθρωποι, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, από όλους τους στίβους, επαγγέλματα, επιστήμονες, από όλες τις εκφάνσεις της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας, να έχουν ενεργό συμμετοχή. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι έχουν τις δυνατότητες, ότι έχουν τις ικανότητες, ότι έχουν ιδιότητα και επάγγελμα, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, στην τελική. Δεν θα απολογηθώ εγώ γιατί έχω κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα ή έχω ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Δεν απολογούμε γι' αυτό. Απολογούμε ή πρέπει να απολογηθώ αν το κάνω σωστά ή όχι. Και εκεί οφείλει να με κρίνει ο κόσμος και οποιοδήποτε. Και τον οποιονδήποτε εννοώ. Σε κουβέντες εδώ που έχουμε κάνει, γιατί έρχονται καθηγητές συνταγματικού δικαίου, και μιλάμε για το θέμα των αναθεωρήσεων και των συνταγματικών διατάξεων. Κάποια στιγμή ξένησε εδώ η κουβέντα την οποία κάναμε σχετικά με το θέμα του επαγγέλματος, στο αν θα έπρεπε στο Σύνταγμα να υπάρχει χαπή προϋπόθεση για να ανακηρυχθείς υποψήφιος βουλευτής
παύλα με τις νέες διατάξεις πλέον και πρωθυπουργός, εφόσον δεν μπορεί να μην είσαι βουλευτής, θα πρέπει να έχεις κάποια χρόνια ένσημα, να έχεις δουλέψει και όχι να μπορεί να προκύψει και ανακήρυξη ψηφιότητας για κάποιον ο οποίος τελείωσε τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, είχε την όποια άλλη διαδρομή μέχρι τα 25 του και ανακηρύσσεται και βγαίνει βουλευτής. Και δεν έχει πληρώσει τουλάχιστον για 5 έτη εφορία, δεν έχει εργαστεί και δεν έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Και βάζω κατελάχιστον τα 5 έτη, διότι ξέρετε, κάποιος ο οποίος γίνεται υπουργός οικονομικών και δεν έχει εργαστεί στη ζωή του, δεν είναι και το καλύτερο για να διοικήσει την οικονομία ενός κράτους ένας πρωθυπουργός. Και βέβαια τώρα, άμα γίνει κάτι τέτοιο, ότι θα μείνουν όλοι αυτοί που όλη τους η προοπτική τα χρόνια, τα λίγα ή τα περισσότερα, ήταν στην προοπτική, στους σωλήνες μέσα, τους κομματικούς σωλήνες, να σας πω, θα μείνουν όλοι αυτοί απ' έξω. Λοιπόν, πρέπει και η πολιτική να απαλλαγεί από τους παρασιτούντες. Να τελειώσει η ιστορία. Θα έπρεπε και φυσικά πρέπει, νομίζω, σε αυτή τη σωστή κατεύθυνση είναι ότι αυτοί που πρέπει και οφείλουν να εμπλακούν πρέπει να έχουν κάποια πιστότητα, κάποια αξιοπιστία. Η αξιοπιστία του καθενός μας που φαίνεται, κύριε Χατζημανούλη. Ούτε με τα πτυχία φαίνεται, ούτε με οτιδήποτε μας φέρνει από πίσω. Ούτε αν είμαστε γόνοι, αν, οτιδήποτε. Η αξιοπιστία μας φαίνεται, η πραγματικότητά μας, αυτή που κομίζουμε στην κοινωνία που ζούμε, από το ποιοι είμαστε, το τι κάνουμε, τι δουλειά έχουμε, τι ιδιότητα έχουμε, πώς πορευόμαστε στη ζωή. Αυτό. Τώρα, αν αυτό πρέπει να είναι συνταγματικό, επικυρωμένο συνταγματικά, ας το κρίνει και ο κόσμος. Μάλιστα. Στην τελική δεν χρειάζεται τέτοια επικύρωση, κύριε Χατζημανούλη. Εγώ πιστεύω στην ωριμότητα πλέον της ελληνικής κοινωνίας. Τόσα έχει πάθει, τόσα έχει κακοπάθει. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Ούτε κομίτες της πολιτικής, ούτε άνθρωποι της κοινωνίας πρέπει να βγουν μπροστά. Υγιείς δυνάμεις πρέπει να βγουν μπροστά για να βγει μπροστά και ο τόπος. Αλλιώς τι να περιμένουμε και από ποιον. Εμείς θα το αλλάξουμε αυτό. Δεν χρειάζεται συνταγματική διαταγή, επιταγή ή επικύρωση. Μάλιστα. Βέβαια, μια και μιλήσαμε για το Σύνταγμα, η χώρα μας, από ό,τι φαίνεται, θα επικυρωθεί σε λίγες μέρες. Έμεινε έξω από το τρένο των αλλαγών και στην εκπαίδευση. Δεν θα μπορεί να έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια για μια δεκαετία ακόμη. Και αυτό βέβαια φέρνει όλους εδώ τα κράτη στο βορρά της Ελλάδος σε προνομιακή θέση, ώστε κάποιοι να δίνουν το συνάλλαγμα και να ταλαιπωρούνται οι οικογένειες, και το βιώνετε και στο νομό της Δράμας εσείς, που ξενιτεύονται για να έχουν μια πορεία εκεί στα κράτη αυτά, ως γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, ό,τι σπουδάζουν, γυμναστές. Κύριε Χατζημανούλη, και εγώ, όπως και όλος ο πολλής κόσμος, αδυνατούν να παρακολουθήσουν αυτά τα τραγελαφικά. Δηλαδή, αδυνατούν. Δεν νομίζω να υπάρχει χώρα, κράτος που να λειτουργεί στο συγκεκριμένο παράδειγμα που αναφέρατε και σε πολλά άλλα, αλλά και αυτό είναι πολύ χτυπητό. Τόσο, πώς να το πω, αν θέλει ελληνικά. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε και κρατικά, αλλά και ιδιωτικά πανεπιστήμια τέτοια που να δίνουν τα φώτα στον κόσμο όλο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι, αν έχει κάτι και λέμε είμαστε πρωτοπόροι και έχουμε τον τουρισμό μας ενδεχόμενα και επιλέγουμε να στηρίξουμε σε αυτή την κατεύθυνση την παρουσία την όποια της Ελλάδας, γιατί από βιομηχανοποιημένη χώρα είμαστε, από βιοτεχνοποιημένη χώρα είμαστε, μία αποξήρανση εντελώς οικονομική έχουμε. Τι μας έμεινε? Μας έμεινε ο ήλιος, η θάλασσα και ο τουρισμός. Μα εμείς έχουμε πολιτισμό. Κομίσαμε τόσα χρόνια, χιλιετίες, πολιτισμό στον κόσμο. Εμείς δώσαμε τα φώτα στον κόσμο. Εμείς δώσαμε παιδεία στον κόσμο. Εμείς κάναμε Ευρώπη. Εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοια παιδεία, κύριε Χατζημανούλη, που να δίνουμε τα φώτα μονίμως στον κόσμο και να έρχονται όλοι, αντί να στέλνουμε εμείς τα παιδιά μας στα ξένα πανεπιστήμια και να σπουδάζουν, να έρχονται να σπουδάζουν οι ξένοι εδώ, σε εμάς. Ανταυτού εμείς κάνουμε ό,τι χειρότερο, για να μην πετύχουμε τέτοιους στόχους. Και ο βασικός μας στόχος, αν θέλουμε να επιτύχουμε κάποια στιγμή ανάταξη, όπως θέλετε βάλτε την, εγώ πιστεύω σε αυτή την ανάταξη το έχω σαν κάτι σαν μεγάλη ιδέα για την ελληνική πραγματικότητα τώρα. Αν δεν περάσει μέσα από την παιδεία μας, κύριε Χατζημανούλη, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Δεν πρόκειται.
Θα πάμε μετά τις διαφημίσεις να συζητήσουμε και τον τομέα της υγείας. Και... Δεν είπαμε για την αυτοδιοίκηση όμως. Όχι, και την αυτοδιοίκηση είναι τελευταίο, το άφησα. Είναι το τελευταίο. Το επόμενο κομμάτι θα συζητήσουμε, όχι επειδή είναι γιατρός, αλλά γιατί πάντα στην ατζέντα την πολιτική υπάρχει αυτό το κρίσιμο κομμάτι. Και λέω ότι είναι κρίσιμο, διότι ζητήματα που αφορούν κυρίως την παιδεία ή την υγεία είναι ζητήματα που συνήθως να βρίσκονται έξω από τα κόμματα και έξω από διάφορες περιχαρακώσεις. Αφορούν όλους τους πολίτες, είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να έχουν όλη πρόσβαση σε αυτό. Λεπτομέρειες μετά τις διαφημίσεις με τον κύριο Κώστα Μπλούχο. Στροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος με τον γιατρό χειρουργό, πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Δράμα, πρώτο επιλαχώντας τις τελευταίες εκλογές, τον κύριο Κώστα Μπλούχο. Στο πρώτο μέρος είχαμε πολλά ζητήματα από δημοσκοπήσεις, ευρωεκλογές, θέματα τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για την παιδεία. Αφήσαμε βέβαια την αυτοδιοίκηση και την υγεία για το δεύτερο μέρος. Είναι δύο ιδιαίτερες νευραλγικοί τομείς. Και αναφέρομαι, κύριε Μπλούχο, για την υγεία, διότι δεν υπάρχει στιγμή που να μην υπάρχουν παράπονα. Και το λέω αυτό, το να μην υπάρχουν παράπονα, διότι πάντα σε άλλη ταχύτητα βρίσκονται οι μεγάλες πόλεις, σε άλλη ταχύτητα βρίσκονται οι μικρές. Άλλη είναι η μοίρα των γιατρών του ΕΣΥ, άλλη είναι η μοίρα των πανεπιστημιακών και των στρατιωτικών. Ακούω πολλές φορές γκρίνια, γιατί λέω εγώ που είμαι χειρουργός στρατιωτικός, έχω το δικαίωμα να έχω έξω ιατρείο, να χειρουργώ όπου θέλω και να είμαι και στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Αντίστοιχα και για τον πανεπιστημιακό. Ο γιατρός του ΕΣΥ ούτε ιατρείο ούτε θα χειρουργήσει αλλού. Και όλα αυτά δημιουργούν δυσλειτουργίες γιατρούς πολλών ταχυτήτων. Και ξέρετε, όταν έχουμε γιατρούς πολλούς ταχυτήτων και γκρίνιας, έχουμε και κακό αποτέλεσμα. Είστε ο πρώτος, κύριε Χατζημανουήλ, και μπράβο. Μάλλον γνωρίζετε το ζήτημα καλά, γιατί προφανώς έχετε και κάποιους φίλους. Έχω φροντιστήριο, με κάνουν ιατρικό, ναι. Σας κάνω φροντιστήριο ιατρικό. Η προσέγγιση σας με ενθουσιάζει. Λοιπόν, αυτό υφίσταται. Κανένας όμως δεν βάζει τον τομέα της υγείας ή όταν ασχολείται με τον τομέα της υγείας, δεν βάζει στην προτεραιότητα το θέμα των γιατρών. Ποια είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα, η οποία τη γνωρίζουμε. Καλός ή κακός, μάλλον κακός, οι περισσότεροι τη γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, ένα ΕΣΥ, από τη μια και στον αντίποδα έναν υπέρογκο ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας, που κι αυτός μαστίζεται από την κρίση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο κόσμος πλέον δεν έχει δυνατότητες οικονομικές, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Απευθύνεται στο εθνικό σύστημα υγείας. Έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, λοιπόν, το οποίο από γεννησιμιού του, από τότε που γεννήθηκε στην ελληνική πραγματικότητα, μέχρι τα σήμερα, δεν έγιναν ποτέ οι κέραιες παρεμβάσεις, δεν έγιναν ποτέ οι ουσιώδεις αυτές μεταρρυθμίσεις στην πορεία του χρόνου που χρειάζεται ένας οργανισμός όπως είναι, για να είναι βιώσιμος στην πορεία του χρόνου, επειδή αλλάζουν οι ανάγκες, αλλάζουν τα δεδομένα, αντιλαμβάνεστε τι λέω, χρειάζεται να αναπροσαρμόζεται. Αυτή η αναπροσαρμογή, η διαρκής μάλλον αναπροσαρμογή, ανάλογα με τις αναλύσεις, το δεδομένο που υφίστανται σε κάθε χρονική περίοδο, δεν έγινε ποτέ. Οπότε φτάσαμε εμείς με ένα παρρυκμασμένο ΕΣΥ, το οποίο φάνηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο δεδομένη της κρίσης. Αυτό το ΕΣΥ που λέτε είναι υποχρημα... το σχέδιο του Παρασκευά Γερνού, από τότε ναι, που ξεκίνησε. Ναι, αυτό. Με υποχρηματοδότηση, με υποστελέχωση δραματική και με όλα τα προβλήματα που στην ουσία αντανακλώνται, γιατί ο καθρέφτης μας είναι ο κόσμος, είναι η κοινωνία, είναι οι ασθενείς. Σε ό,τι αφορά, αν μου επιτρέπετε, για τη δομή, γιατί συζήτησα με έναν συνάδελφό σας, άλλο συνάδελφό σας αυτή τη φορά, και τον ρώτησα τι θα αναβάθμιζε την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη στο θέμα της υγείας. Και μου είπε μία πρόταση, την οποία του λέω, την ακούω αντιδημοφιλή και λέω, αν κάποιος που πολιτεύεται, π.χ., τολμήσει να πει αυτή την πρόταση που λες σαν γιατρός, θα το πετάξουν ντομάτες. Τι μου είπε. Καταρχάς, μου λέει, πρέπει να υπάρχουν δύο μεγάλοι άξονες, παράδειγμα η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη, που σε αυτά τα νοσοκομεία να μην φεύγεις ποτέ. Δηλαδή, να μην χρειάζεται να έρθει ασθενής, λέει, στην Καβάλα για στεφανιογράφημα και να πάει η Θεσσαλονίκη ή η Αλεξανδρούπολη. Στο νοσοκομείο της Καβάλας να γίνονται τα πάντα. Ένα αυτό μου λέει. Δεύτερον, η Δράμα, η Ξάνθη και η Κομωτινή να γίνουν κέντρα πρώτων βοηθειών, οι τρεις αυτοί πυλώνες, να κλείσουν όλα τα ΕΣΥ, τα μικρά αυτά τα οποία υπάρχουν, Ελευθερούπολη, Χρυσούπολη, όλα τα μικρά να κλείσουν, να καταργηθούν και να έχουμε δύο μεγάλα κεντρικούς άξονες που να λύνουν τα πάντα και τρία βοηθητικά στις μεγάλες πρωτεύουσες.
Και με τρόμαξε με την έννοια ότι οι πολίτες μπορούν να δεχτούν τέτοια δομή. Μου λέει αυτό είναι ένα αμερικάνικο μοντέλο. Πώς μου λέει στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν λέει, πουθενά στρατιωτικά νοσοκομεία. Τα λέμε στη χώρα, λέει, από τους Βαλκανικούς πολέμους έχουν μείνει. Δεν υπάρχουν. Πρώτον, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι θειασότη στο αμερικάνικο μοντέλο. Το αμερικάνικο μοντέλο δεν έχει εθνικό σύστημα υγείας, κύριε Κατζήμα. Δεν έχει, ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Τι λέμε τώρα. Τα μόνα εθνικά συστήματα υγείας και κάτι από αυτά προσπαθούμε να προσαρμόσουμε εμείς στην ελληνική πραγματικότητα είναι το δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Παγκοσμίως. Τι λέω εγώ, γιατί αυτό είναι. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό προσυδειάζει στον άκρατο, πώς να το πω, οικονομισμό της υγείας. Εκεί με κατευθύνει εμένα. Εγώ είμαι λειτουργός της δημόσιας υγείας. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Χατζημανόλη, πώς μιλώ. Αντιλαμβάνεστε ότι πιστεύω στη δημόσια υγεία και στα εθνικά συστήματα υγείας, που οφείλουν να υφίστανται, και όχι μόνο να υφίστανται, αρκούντος να υφίστανται δηλαδή, να είναι ζώντες οργανισμοί και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία έχω εγώ στο μυαλό το δικό μου. Πέρα από οτιδήποτε, από τους οικονομισμούς. Ναι, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δεν αμφισβητώ όμως. Και να είναι όμως όλοι γιατροί παιδιά του ίδιου Θεού, έτσι. Θα το πούμε, θα φτάσω γιατί και σε αυτό. Γιατί δεν είναι όλοι παιδιά του ίδιου Θεού. Θα φτάσω σε αυτό που είπατε. Οπότε αυτή την πραγματικότητα φεύγει από το μυαλό το δικό μου και φεύγει και από την ελληνική πραγματικότητα, ξεφεύγει. Εθνικό σύστημα υγείας οφείλει να υφίσταται. Αλλά όφειλαν όλα αυτά τα χρόνια να γίνονται τέτοιες δομικές αλλαγές που δεν έγιναν ποτέ, σας πληροφορώ. Ήταν δηλαδή, κινείται με τη λογική της αδράνειας αυτό το σύστημα τόσα χρόνια. Οπότε αναγκαστικά κάποια στιγμή θα παρήκμαζε. Και παρήκμαζε. Και με τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις φάνηκε η γύμνια του, γιατί έμεινε ένα σύστημα το οποίο είναι ξεγυμνωμένο και υποστελεχωμένο. Και με δεδομένα τι, τα μέτρα και την εποπτεία την πανευρωπαϊκή που δεν είχαμε τη δυνατότητα προσλήψεων και ό,τι άλλο. Και λέω εγώ. Γιατί... Δεν βάλετε όμως το κεφάλαιο αν οι οικονομικές απολαβές είναι επαρκές για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι, μα εκεί θα καταλήξω. Εκεί θα πω. Γιατί λέω, είστε ο πρώτος, εδώ και πάρα πολύ καιρό, εγώ δεν τολμώ καν να το πω, να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να υφίσταται εθνικό σύστημα υγείας, να απαιτούμε ποιοτική προσφορά υγείας από λειτουργούς οι οποίοι είναι, δεν αμείβονται. Αμείβονται με εξευτελιστικούς μισθούς. Και οι οποίοι άνθρωποι είναι οι περισσότεροι, οι οικογενειάρχες, με την πλάτη στον τοίχο. Προσπαθούν δηλαδή, αν βάλει τον λειτουργό υγείας να σκέφτεται την ίδια του την επιβίωση, αντιλαμβάνεστε πόσο δραματική γίνεται η κατάσταση. Λοιπόν, οπότε πρέπει να αποκαταστήσουμε στους λειτουργούς υγείας με στοχοθέτηση πια να παρέχει και τις υπηρεσίες που πρέπει και οφείλουμε εμείς, να του παρέχουμε την αξιοπρέπειά του. Αυτή τη στιγμή. Ο Έλληνας γιατρός της περιφέρειας, δεν βάζω τις άλλες ταχύτητες, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, χάνει την αξιοπρέπειά του. Γι' αυτό και έχουμε τέτοια μεγάλη διαφυγή επιστημονικού προσωπικού και διγιατρών στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, γιατί εκεί βρίσκουν την αξιοπρέπειά τους οι άνθρωποι, βρίσκουν συνθήκες όχι ιδανικές. Δεν υπάρχει ιδανικό εθνικό σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή. Όλα έχουν τα προβλήματά τους, αλλά είναι πιο αξιοπρεπείς οι όροι. Και φυσικά πιο αξιοπρεπής και η αντιμισθία τους. Όπως αν μου επιτρέπετε και οι γιατροί οι οποίοι βρίσκονται στα μεγάλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που έχουν μεγάλα ιδρύματα, ούτε και αυτά είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με το εξωτερικό. Διότι ένας κορυφαίος Έλληνας, ο οποίος ήταν καρδιοχειρουργός, ήρθε κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη, έμεινε περίπου ένα χρόνο και όταν τον είδα τελευταία μου λέει: το λεφτό θα φύγω. Λέω: πού στην Αμερική πίσω. Για ποιο λόγο και μου εξήγησε. Και δεν είναι ανταγωνιστικό αυτό το σύστημα να συνεχίσω να χειρουργώ, μου λέει, στην Ελλάδα υπό αυτούς τους όρους, υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτά τα συμβόλαια και με άλλα πράγματα που εγώ λέει δεν πρόκειται να τα κάνω. Εγώ με λέει χειρουργός, έχω λέει κάνω λειτουργήμα και ποτέ δεν πρόκειται να περάσουν από το μυαλό μου πράγματα άκρως απαξιωτικά για την δική μου την αξιοπρέπεια. Και δυστυχώς το χάσαμε, πήρε τις βαλίτσες του. Έσωσε όσες ζωές έσωσε εδώ για ένα χρόνο. Γιατί σέβεται τον εαυτό του και την καριέρα του, κύριε Χατζημανού. Και δεν δέχτηκε να μείνει στη χώρα μας. Η ελληνική πραγματικότητα, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, αναγκάζει τον γιατρό να λειτουργεί με άλλου είδους όρους καριέρας. Η πραγματική καριέρα, όπως διαμορφώθηκε στον πλανήτη και όχι μόνο εδώ, είναι ότι ο γιατρός στοχεύει τι, στο να αναβαθμίζει μονίμως τις υπηρεσίες του και να πετυχαίνει το στόχο. Ποιος, να είναι. Ο ασθενής του
να είναι αποτελεσματικός σε αυτό που προσδοκά ο ασθενής του. Αυτός είναι ο στόχος του. Έτσι χτίζονται οι καριέρες. Δεν χτίζονται με άλλους όρους. Της ελληνικής πραγματικότητας τους όρους, λέω εγώ, κύριε Χατζημανούλη. Τώρα, να πάμε λίγο για το σχεδιασμό. Σαφέστατα χρειάζεται αναδιαμόρφωση, μάλλον, του χωροταξικού σχεδιασμού της ελληνικής πραγματικότητας. Πώς φύτρωσαν παντού όλα αυτά, αυτές οι δομές που λέμε, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία. Πώς έγιναν. Έγιναν τις καλές εποχές που στην απληστία μας εμείς, ή μάλλον στον άκρατο λαϊκισμό μας, μπήκαμε στη διαδικασία και τοποθετήσαμε παντού, άκομψα, χωρίς σχεδιασμό, τέτοιες δομές. Οι οποίες όλες αυτές οι δομές όμως, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, είναι κοστοβόρες. Το αντιλαμβάνεστε, έτσι δεν είναι? Και μας οδήγησαν εκεί που μας οδήγησαν. Δεν μπορεί να σας πω εγώ να πεις ότι θα κλείσεις τέτοιες δομές, παίρνοντας την ευκαιρία από αυτό που σας είπε ο συνάδελφός μου, να κλείσεις δομές τέτοιες που αφορούν δυσπρόσιτες περιοχές και περιοχές από εκεί που έρχομαι εγώ, από το παράδειγμα το κέντρο υγείας Νευροκοπίου, το κέντρο υγείας Παρανεστίου. Τι είναι αυτά που λέμε, κύριε Χατζή Εμμανουήλ? Και μάλιστα στην περιοχή του τόπου καταγωγής σας, στο Δήμο Ορφανού, πριν από χρόνια εδώ είχα κάνει μια εκπομπή με έναν παλιό διοικητή, τον Αθανασίου, ο οποίος έχει καταγωγή, έλκει την καταγωγή του, ο Εμίλιος, από την Δράμα, είναι από τον νομό της Δράμας, και τον ρώτησα για ένα μηχάνημα το οποίο είχε θέσει στο Δήμο Ορφανού, ότι είναι πολλά τα χρήματα και αν αυτό το μηχάνημα θα κάνει απόσβεση τα χρήματα τα οποία έκανε. Και μου έδωσε μια απάντηση που τη θυμάμαι, δεν την ξέχασα, περάσαν τόσα χρόνια. Μου λέει, ένα μηχάνημα όταν θα σώσει μια ανθρώπινη ζωή, έκανε απόσβεση. Τελειώσαμε, λέει. Έναν άνθρωπο λέει να σώσει, εμείς λέει τελειώσαμε. Στους οικονομιστές δεν ισχύει αυτό. Για μας ισχύει όμως, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Μας καλύπτει εμάς. Ως πολίτες απόλυτα. Λοιπόν, και το θέμα δεν είναι θέμα μόνο των δομών. Γιατί να πάτε το μηχάνημα να το πάμε κάπου, να σας πω εγώ, το μηχάνημα μόνο του δεν σώζει τις ζωές. Το μηχάνημα θέλει τον λειτουργό του και έναν αξιοπρεπή λειτουργό. Εννοώ να έχει τα ποιοτικά εχέγγυα ο ίδιος του για να αποδώσει αυτά που πρέπει να αποδώσει. Αυτή η ελληνική πραγματικότητα, έτσι όπως είναι, γιατί τώρα για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Λέει ότι εγώ κάνω προσλήψεις στον χώρο της υγείας. Έχει κάνει προσλήψεις. Και εγώ ανταπαντώ. Τι προσλήψεις και ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Εγώ προσδοκώ να σταθεροποιηθεί το μοντέλο ως μοντέλο, ενώ γιατί είμαστε με την πλάτη στον τοίχο και με κόκκινες γραμμές. Απαιτούνται προσλήψεις, αλλά όχι ότι να είναι και άστοχες προσλήψεις. Το κάθε σύστημα αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορεί δηλαδή οι ανάγκες, οι πραγματικές του νοσοκομείου Δράμας να είναι σε χειρουργούς σαν τον κύριο Χατζή Εμμανουήλ και εμείς να παίρνουμε κυπουρούς για τον κήπο στην πίσω όχθη. Αντιλαμβάνεστε τι λέω? Μπράβο. Αυτό σημαίνει έναν εξορθολογισμό. Και εννοείται για την ελληνική πραγματικότητα των νοσοκομείων, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, ότι το μεγαλύτερο κακό για την ελληνική πραγματικότητα είναι αυτός ο μη ξεχωρισμός των ταχυτήτων που είπατε πριν. Αυτός ο μη ξεχωρισμός, ενώ υφίστανται ταχύτητες στους επαγγελματίες υγείας, υφίστανται ταχύτητες στις νοσοκομειακές, στις όποιες, γιατί έχουμε νοσοκομειακές δομές και τους επαγγελματίες υγείας. Αυτά τα δύο έχουμε. Δεν έχουμε, για παράδειγμα, δομημένη πρωτοβάθμια υγεία. Δεν είχαμε ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Γίνεται, αλλά γίνεται με άλλους όρους. Δομημένη δεν έχουμε. Φιλοδοξούμε, όπως και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που είδα τις προάλλες που ανακοινώθηκε. Φιλοδοξούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα έχει πολύ μέγιστα δυνατά ωφέλη, αλλά στην προοπτική του χρόνου. Λοιπόν, το νοσοκομειακό μας υπόβαθρο πρέπει να εξορθολογιστεί. Και να πούμε, με βάση τις πραγματικές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε της κάθε υπάρχουσας δομής, αυτές πραγματικά να αξιολογούνται. Σας πληροφορώ ότι θα εκπλαγείτε ότι αν αξιολογηθούν με ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτές οι δομές, μεγάλες δομές θα πάρουν πολύ χαμηλότερη βαθμολογία και πολύ μικρότερες δομές, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, πολύ υψηλότερη βαθμολογία. Με ποιοτικά χαρακτηριστικά, ξέρετε, και αυτό γίνεται σε όλες τις δομές της χώρας, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ουσιαστική αξιολόγηση δεν υφίσταται. Πραγματική αξιολόγηση δεν υφίσταται. Και πόσο μάλλον στον χώρο της υγείας. Και ο χώρος της υγείας δεν είναι να μετρήσεις τα κόστη αυτά, τα δεδομένα αυτά, οι νοσηλείες αυτές και τέλειωσε η πραγματικότητα. Δεν είναι η πραγματικότητα δηλαδή αν το νοσοκομείο Καβάλας έχει 15.000, 100.000 νοσηλευόμενους ασθενείς ετησίως, ενώ το νοσοκομείο Δράμας έχει 75.000 και το νοσοκομείο Ξάνθης 60.000. Όχι. Οι όροι, οι ουσιαστικοί, είναι ποιοτικοί δείκτες. Ποιοτικούς δείκτες εμείς
ποτέ στην ελληνική πραγματικότητα δεν έχουμε βάλει. Αν φιλοδοξεί και στοχεύει κάποιος να αναβαθμίσει την πραγματικότητα των ελληνικών νοσοκομείων, τις νοσοκομειακές δομές, εκτός από την πρωτοβάθμια υγεία που θα δώσουμε βάση και είναι ουσιαστική κατεύθυνση εκτός, οφείλουμε τι, να στηρίξουμε το βασικό πυλώνα μας. Αυτή τη στιγμή ο βασικός πυλώνας μας, κύριε Χατζημανουήλ, είναι τα νοσοκομεία που δεινοπαθούν. Και εκεί κατευθύνεται και πάει στην τελική όλος ο κόσμος. Να τα στηρίξουμε, η στήριξη όμως να μην είναι, να μην είναι άστοχη. Στον τομέα της διαφάνειας πιστεύετε ότι γίνανε βήματα στα νοσοκομεία? Σας το ρωτάω διότι πριν από αρκετά χρόνια, διοικητής ο οποίος είχε καταγωγή από την Καβάλα και είχε αναλάβει διοικητή στο νοσοκομείο της Δράμας, μου είχε πει ότι η παράδοση, η παραλαβή των υλικών γινόταν τα μεσάνυχτα. Και είχα πει ότι η παράδοση, η παραλαβή των ιατρικών υλικών και όλων των νοσοκομείων θα χρειάζονται, θα γίνονται από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, να είμαι και εγώ λέει παρόν, και όχι 3-4 τα ξημερώματα που δεν είναι κανένας. Αυτό ήταν μία ένδειξη αδιαφάνειας σε πολλά ζητήματα και ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός στο πώς γίνονται όλες αυτές οι αδιαφανείς ενδεχομένως διαδικασίες. Τι ρωτάω τώρα σε εσάς, θα μου πείτε, έναν γιατρό? Όχι. Καλά κάνετε και μου το ρωτάτε, αλλά δεν ξέρω ποια θα ήταν, πώς θα ήταν μάλλον επαρκής η απάντησή μου. Όπως και σε αυτό που θα πάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι και στα νοσοκομεία, έτσι και γενικότερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όλοι οι όροι των όποιων συναλλαγών ήταν αδιαφανείς, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Γιατί, πώς αλλιώς θα έφτανε ο τόπος εδώ που έφτασε? Όλοι οι όροι ήταν αυτοί. Έτσι ήταν. Έγινε προσπάθεια όταν φτάνεις με την πλάτη στον τοίχο και αναγκαστήκαμε και μπήκαμε σε αυτή την κρίση και μπήκαμε σε διαδικασίες να πούμε να συμμαζέψουμε τα σημάζευτα. Αυτό δεν κάναμε. Και μπήκαμε από το ένα στο άλλο. Στο άλλο να συμμαζέψουμε τα σημάζευτα. Φτάσαμε λοιπόν σε μια υπερβολική αντίδραση, μάλλον αντανακλαστική, για να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε κάπως τα πράγματα. Πιστεύω ότι έχουν εξορθολογιστεί. Πιστεύω ότι οι όροι εντός εισαγωγικών είναι πιο διαφανείς από ό,τι υφίστατο τις προηγούμενες δεκαετίες. Εκεί να το πούμε, εν πάση περιπτώσει, στον παρελθόντα χρόνο. Πάμε στην αυτοδιοίκηση. Ποια ήταν η δική σας? Αλλά, να το πω αλλιώς. Ναι. Να το πω αλλιώς. Συγγνώμη κιόλας. Η λογική είναι πάντα βασίζεται στις βασικές μας επιλογές. Δηλαδή, αν δεν μπούμε στη διαδικασία να πούμε πώς μια τέτοια δομή, για να φτάσουμε στη διαφάνεια, πώς θα διοικείται μια τέτοια δομή? Ποιοι άνθρωποι θα υπάρχουν εκεί για να διοικήσουν και να κάνουν το όποιο έργο στη συγκεκριμένη δομή? Όλα ξεκινούν και κατατείνουν και καταλήγουν, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, σε αυτές τις επιλογές. Αν αυτές οι επιλογές είναι καλύτερες, δυνατές και εξορθολογισμένες και αυτές που πρέπει, τότε να είστε σίγουρος ότι δεν χρειάζονται θεσμικά πλαίσια ή όποια πλαίσια, εν πάση περιπτώσει, τα οποία να μας διασφαλίζουν όρους διαφάνειας. Ανθρώπους χρειάζεται, ποιοτικούς ανθρώπους χρειάζεται, ανθρώπους που να ξέρουν τον τομέα της υγείας. Εγώ δεν έχω θυμηθεί ποτέ, τόσα χρόνια δουλεύω στο εθνικό σύστημα, δεν έχω θυμηθεί όσοι μπήκαν στη διαδικασία, συμμετείχαν στα διοικητικά συμβούλια, ήταν διοικητές των νοσοκομείων, να έχουν σχέση με την υγεία. Δεν είχαν καμία σχέση. Και εσείς μου λέτε θα έμπαιναν στη διαδικασία να αντιληφθούν, δεν ήξεραν την πραγματικότητα δηλαδή, καμία αντίληψη. Ο καθένας εξυπηρετούσε την ιδιοτέλειά του και την πολιτική του υπόσταση, εφόσον ήταν πολιτικός υφιστάμενος, έτσι. Πάνως υπάρχει μια άποψη και λένε, το έχω συζητήσει με πολλούς έτσι, στην Αθήνα, οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, ότι ποτέ δεν θα έπρεπε στο Υπουργείο Υγείας να μπει υπουργός γιατρός, στο Υπουργείο Άμυνας στρατιωτικός, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως αστυνομικός, στο Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών δημοσιογράφος, στο υπεχοδέ μηχανικός. Θεωρούν ότι είναι λάθος ο πολιτικός προϊστάμενος να είναι της συντεχνίας, να είναι του συναφιού. Πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος θα παίρνει πολιτικές αποφάσεις έξω από το γίγνεσθε αυτό που σας περιέγραψα πριν, ενδεικτικά βέβαια. Επειδή εμείς όλα τα χρόνια μας τα θυμόμαστε σε αυτή τη μεταπολιτευτική Ελλάδα με όρους συντεχνιακούς, εκεί χάνουμε το παιχνίδι, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Αυτός ο άγνωστος συντεχνιασμός μας ήταν αυτός που μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Όχι αν η επιλογή μας ήταν αν είναι του συναφιού, αν είναι γιατρός ή όχι δηλαδή. Δηλαδή, για θέματα, να πάω εγώ να κάνω τον Υπουργό Οικονομικών, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Το οικονομικό να δεν το έβαλα. Έβαλα τα άλλα υπουργεία. Α, ναι, τα άλλα βάλα. Στο τύπου μπορείτε να πάτε όμως. Στις απαντήσεις θα λύσεστε. Υπουργός τύπου μπορείτε να γίνετε. Όχι, λέω.
αυτό που ξέρει, εγώ θα μπορούσα να πάω στον αγροτικό τομέα για παράδειγμα, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Όχι να πάω να υπουργοποιηθώ ενδεχόμενα, εδώ δεν έχουμε εκλογή. Να μην λέμε, να γελάσουμε και λίγο. Λέμε, αυτά που ξέρει καλύτερο ο καθένας, όταν έχει ένα πεδίο, ένα αντικείμενο δηλαδή, και γνώσεις επί του αντικειμένου, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πιο εύκολη η αντίληψή του και η προσφορά του στο θέμα. Όταν το πεδίο σου είναι άγνωστο, αντιλαμβάνεσαι, ναι, μεν μπορεί να διαθέτεις έκτακτη ευφυΐα, να διαθέτεις ορθοκρισία. Αυτό χρειάζεται. Έτσι. Και ένα κοινό τόπο. Να μπορείς να συνομιλείς με αυτό που θα έχεις απέναντι στο κοινό τραπέζι για τα συγκεκριμένα θέματα. Αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, αν υπάρχει ο κοινός νους, δεδομένα υπάρχουν, τα βάζεις κάτω και λύνεις. Αν θέλεις όμως να πετύχεις ουσιαστικό στόχο, δηλαδή για παράδειγμα στον τομέα της υγείας στην Αγγλία, ήταν γιατρός αυτός που ήταν εκεί. Και έκανε άλματα στη συγκεκριμένη περίοδο, πρόσφατη κιόλας, ο συγκεκριμένος, είναι ο ονόμαστος εξαίρετος συνάδελφος. Το θέμα είναι ότι ποιους θα βάλεις και από το χώρο μας. Είπαμε για τους γιατρούς πολλών ταχυτήτων, είπαμε τι εκφράζει ο κάθε από εμάς συνάδελφος. Λοιπόν, αν εκφράζει όμως έναν εθνικό στόχο, μια εθνική στρατηγική και ένα σχεδιασμό εθνικό για τον τομέα της υγείας, στην προοπτική ενός σοβαρού και υγιούς εθνικού συστήματος υγείας και με έναν ιδιωτικό τομέα που δεν θα ανταγωνίζεται σε αυτή τη λογική, πρέπει να ανταγωνίζεται όσον αφορά την ποιοτική παροχή υπηρεσιών, αλλά να συνυπάρχει, αυτό θέλουμε εμείς, νομίζω αυτό, σε αυτό κατατείνει και πρεσβεύει η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι ταυτόχρονα μπορούν να δουλέψουν και οι δύο πυλώνες, γιατί σας είπα, δεν μπορούμε, είναι και οι δύο αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα πολύ στιβαρό ιδιωτικό τομέα, έτσι, είναι δεδομένο αυτό. Δεν μπορούμε να το καταργήσουμε. Προσφέρει υπηρεσίες. Ίσα-ίσα μπορούμε να πιστέψουμε τι, στη συνέργεια αυτών των πυλώνων. Κερδισμένος θα είναι ο Έλληνας πολίτης, κύριε Χατζημανίδη. Παίρνοντας λοιπόν και στην αυτοδιοίκηση, αφού καλύψαμε νομίζω παρακώς, άλλωστε πολύ λογικό ήταν με γιατρό να καλύψουμε παρακώς για 20 λεπτά περίπου τον τομέα της υγείας, παρά ότι ο τομέας υγείας δεν καλύπτεται βέβαια ούτε σε ώρες, ούτε σε ώρες δεν καλύπτεται, ούτε σε διημερίδες, ούτε σε σεμινάρια. Και είναι πολύ λογικό βέβαια. Και είναι ένα θέμα, ξέρετε, κύριε Μπλούχο, που ω επιτοπλίστων πονάει και τους πολίτες, κάθε οικογένεια τους αγγίζει από ένα ζήτημα, από ένα πρόβλημα. Τώρα, χίλιους πολίτες εδώ να έρθουμε, όλοι θα πούνε από ένα ζήτημα, από ένα πρόβλημα. Βέβαια, το ευχάριστο είναι ότι και αυτοί οι οποίοι έρχονται και επιδοκιμάζουν πράγματα από την αυτοθυσία γιατρών. Που πας σε μια εφημερία και βλέπεις έναν γιατρό ατελείωτες ώρες έτοιμος να λιποθυμήσει και να έχει τρία περιστατικά και να τρέχει, οι νοσοκόμες, οι οποίες και αυτές εμφανώς κουρασμένες και εξουθενωμένες να τρέχουν. Και το έχω δει, στο νοσοκομείο το έχω συναντήσει και απορώ και φοβάμαι για το αποτέλεσμα. Λέω πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Γιατί τα ωράρια είναι εξοντοτικά, είναι μέχρι τελικής πτώσης. Ένας, δύο πολλές φορές, πολλά τα περιστατικά, χαμός. Δύσκολες καταστάσεις. Με αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, την τελευταία δεκαετία δουλεύει όχι σε όλα τα νοσοκομεία, το αντιλαμβάνεστε για ποιους λόγους, για την οικονομία του χρόνου και του λόγου δεν θα το αναφέρουμε, αλλά τουλάχιστον στην δύσμηρη περιφέρεια, που ξέρετε δεν αγγίζει το αθηνοκεντρικό κράτος, έτσι, τέτοια περιφέρεια είναι ας πούμε και ο δικός μας ο νομός Δράμας, όχι τόσο της Καβάλας, έτσι, εσείς έχετε μια σχετική, μια διαφοροποίηση υφίσταται στην αντιμετώπιση γενικότερα και κεντρικότερα. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Οπότε, σχετικά μπορεί να είστε σε καλύτερη μοίρα όσον αφορά τη στελέχωση και τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών. Αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, υπάρχουν πολύνομοι της Βορείου Ελλάδος, της Μακεδονίας και της Θράκης και νοσοκομεία, τα οποία είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και θέση. Και αυτό γιατί. Γιατί δεν υπάρχει. Αν υπήρχε κοινός νους και στοιχειώδης λογική, θα έλεγε ότι με τέτοιους όρους και τέτοιες συνθήκες είναι δύσκολο να έχω εγώ προσέλκυση επιστημονικού προσωπικού και διποιοτικού στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσα να κάνω δύο κλικ, δύο προτάσεις. Ούτε καν νόμος θα χρειαζόταν, απλές εγκύκλοι θα ήταν, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, για να διαφοροποιηθεί το σύστημα αυτών των νοσοκομείων από τα υπόλοιπα συστήματα και να γίνουν έτσι, να μπορούν να προσελκύσουν προσωπικό και σας είπα διποιοτικό προσωπικό και να αναβαθμιστούν και οι υπηρεσίες τους και όλα αυτά. Η αυτοδιοίκηση πόσο μεγάλος έρωτας είναι, γιατί πάντα λένε ο πρώτος έρωτας είναι ο πιο δυνατός. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, η τοπική αυτοδιοίκηση
Είναι απόλυτος έρωτος η τοπική αυτοδιοίκηση. Απόλυτος έρωτος γιατί κινείσαι καθαρά και εξάστερα μέσα στα πλαίσια της δικής σου τοπικής κοινωνίας. Μπορείς να χαρείς ή να λυπηθείς ή να ταλαιπωρηθείς από την προσπάθεια ή την αποτελεσματικότητα στην επίλυση, στη στόχευση καταρχάς και στην αποτελεσματικότητα που έχεις όσον αφορά τη στόχευση. Εμένα το πέρασμά μου και τον πρώτο 2,5 ετών κύριε Χατζη Εμμανουήλ που διετέλεσε και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Δράμας, οι εμπειρίες ήταν μοναδικές. Εντάξει, είχαμε να χειριστούμε και σοβαρά θέματα και χειριστήκαμε με μεγάλα ανοιχτά δημοτικά συμβούλια που αφορούσαν θέματα όπως το νοσοκομείο της Δράμας, τους κάθοντες άξονες, την έλευση των μεταναστών που είχαμε τα μείζωνα ζητήματα πριν λίγα χρόνια. Λοιπόν, οπότε όλη αυτή η συμμετοχή και η διαχείριση αυτών των θεμάτων προσωπικά εμένα με θρέφει, με έθρεφε. Οφείλω να ομολογήσω ότι το ότι δεν συμμετέχω σε αυτή τη λογική και με αυτή τη θέση με έχει απογοητεύσει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έρχονται αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι κρίσιμες πάντα οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι ο πρώτος και ο βασικότερος πυλώνας δημοκρατίας, κύριε Χατζη Εμμανουήλ. Από εκεί κρινόμαστε στο τι. Στο πώς κάνουμε τις επιλογές μας και όταν θα έρθει η ενδεχόμενη μεγάλη ώρα με την τελική επιλογή, που η τελική επιλογή αφορά τις εθνικές εκλογές. Είναι δεδομένο και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα εσείς ότι τα κριτήρια μέχρι τα τώρα στην ελληνική πραγματικότητα επιλογής υποψηφίων, είτε ηγητόρων υποψηφίων, είτε των υπολείπων δημοτικών συμβούλων, δεν είναι τα καλύτερα δυνατά. Τα κριτήριά μας είναι τα καθαρά, το σόι μας, οι φίλοι μας, ο γνωστός μας, οτιδήποτε. Έτσι. Αυτό που και σε αυτό είναι... Και η ράτσα μας πολλές φορές. Και η ράτσα μας, έτσι, είναι... Οπότε κατά αναλογία αυτό και κατ' επέκταση στηρίζει αύριο μεθαύριο τη λογική του πελατειακού κράτους, κύριε Χατζη Εμμανουήλ. Από εδώ ξεκινάει. Επειδή όμως τα πράγματα έχουν ξεφύγει με ποια λογική. Από ό,τι φαίνεται και έτσι όπως δημιουργείται και οι αλλαγές που θα προκύψουν και προκύπτουν όλα αυτά τα χρόνια προέγυψαν και θα προκύψουν και στο μέλλον. Οι αλλαγές όσον αφορά την αρμοδιοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Δήμων, των δυνατοτήτων που θα έχουν δηλαδή και των υποχρεώσεών τους, τα πράγματα ανεβαίνουν κλίμακα και βαθμίδα. Οπότε απαιτείται σύνεση, μεγάλη σύνεση στην επιλογή. Το ευχάριστο είναι, γιατί τώρα λόγω του και του εκλογικού νόμου υπάρχει πληθώρα υποψηφίων και συμμετοχή μεγάλη, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, νέοι υποψήφοι που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία και καλό θα ήταν να εμπιστευτούμε τέτοιους άξιους ανθρώπους, να βγουν υγιείς δυνάμεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, να απαλλαγεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε παλαιότερα τι λέγαμε, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, ότι ήταν στην πρωτοκαθεδρία της αδιαφάνειας και της διαφθοράς η τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί δεν θα πάμε να εμπλακούμε για να... πώς το λένε, να θρέψουμε τον εγωισμό μας, ούτε για την ιδιοτέλειά μας. Είναι πεδίο ουσιαστικής προσφοράς η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάνω στον εκλογικό νόμο και τις διαδικασίες αυτές, τις οποίες θα γίνουν οι ερχόμενες εκλογές, όλοι μιλούν ότι είναι αδιόρατο το μέλλον και αχαρτογράφητα τα νερά σε σχέση με την επόμενη μέρα. Και εννοώ ότι τυχόν δυσκολίες συνεννόησης και ακυβερνησίες σε κάποιους δήμους, σε αυτό το πιλωτικό θα πω εγώ μοντέλο που θα έχουμε την επόμενη τετραετία, δεν ξέρουμε τι μπορεί να βγάλει. Διότι λένε η Δημοκρατία ότι δεν έχει αδιέξοδα. Διότι αν στις βουλευτικές δεν προκύψουν συνεργασίες, δεν προκύψει πλειοψηφία λεγόμενη δεδηλωμένη, πέφτει μια κυβέρνηση και ενδεχομένως προκύπτει άλλη με εκλογές. Εδώ όμως δεν προβλέπει στην ακυβέρνηση ενός Δήμου όπου δεν θα μπορούν να συνεννοηθούν στα ελάχιστα τι γίνεται. Στην Ιταλία πέφτει ο Δήμαρχος και γίνονται εκ νέου εκλογές. Εδώ ο νόμος δεν το προβλέπει. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι αχαρτογράφητο ακόμη και θα το δούμε στην πορεία και στην πράξη τι προβλήματα θα έχουμε. Συγγνώμη κύριε Χατζημανουήλ, στην Ιταλία
ξέρετε, μπορεί να μην έχει κυβερνήσει και να έχει αγκυβερνησία η χώρα και να δουλεύει η δημόσια διοίκηση. Όπως και το Βέλγιο. Δύο χρόνια χωρίς κυβέρνηση. Μόνο στην ελληνική πραγματικότητα. Και γιατί? Γιατί είναι εναγκαλισμένη αυστηρά η... και κομματοκρατούμενη αυστηρά η δημόσια διοίκηση με την πολιτική εξουσία. Σαν τα Σοβιέτ είναι. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτό το πράγμα. Όπως και στους Δήμους. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο Δήμος είναι ένας οργανισμός ο οποίος θα μπορούσε να είναι ξεκάθαρα ο επιχειρησιακός μηχανισμός δηλαδή του Δήμου, είναι ξεκάθαρος. Μπορεί να λειτουργεί και θα λειτουργήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε υφίστανται αιρετοί είτε δεν υφίστανται. Οι αιρετοί χρειάζονται γιατί? Για να επιλύουν θέματα και προβλήματα που δεν μπορεί σε επίπεδο διοικητικού μηχανισμού να λυθούν και να βάλει στοχεύσεις και οραματισμούς. Γι' αυτό ψηφίζουμε αυτοδιοικητικούς. Έτσι δεν είναι? Ναι. Με αυτή τη λογική. Οπότε η παρουσία του ΣΥΜΗ, το αν βγάζουν άκρη ή όχι, δεν θα πρέπει να έχει τέτοιο αποτέλεσμα και τέτοια αντανάκλαση στο αν λειτουργεί ο Δήμος ή όχι. Θα έπρεπε να λειτουργεί ο Δήμος, γιατί όσοι Δήμοι, γιατί δεν είναι επαρκώς στελεχωμένοι οι Δήμοι μας. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς μπήκαμε στη διαδικασία μεγάλων Δήμων με συνενώσεις και όλα αυτά και αυξημένων αρμοδιοτήτων χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση. Υπάρχουν Δήμοι που είναι σε δραματική κατάσταση, έτσι, να το πούμε και αυτό. Αλλά λέμε στην προοπτική του χρόνου, αυτά λέμε ότι θα ομαλοποιηθούν, κύριε Χατζή Μανουήλ. Νομίζω ότι παρότι είναι ένα κάκιστο νομοθέτημα αυτό, το περικλεισθένει ο λόγος, κάκιστο. Η λογική όμως λέει ότι, και θα έπρεπε να λέει, ο κοινός νους και η κοινή λογική, ότι όλοι οι άνθρωποι που μπορούμε να συμμετέχουμε στη διαδικασία ενός δημοτικού συμβουλίου, σε ένα κοινό τραπέζι να καθίσουμε, είτε κατεβήκαμε μαζί, κύριε Χατζή Μανουήλ, είτε εγώ με έναν διαφορετικό άνθρωπο και εσείς με κάποιον άλλον, ότι μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε ένα κοινό τόπο για να λύσουμε 5 θέματα. Νομίζω μπορεί να γίνουν. Υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω της δικιάς μας νοοτροπίας και λόγω των ενστίκτων μας ενδεχόμενα, δεν ξέρω αν είναι και εγγραφή στο DNA μας, ότι αυτό μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι. Ή θα μπούμε στη διαδικασία της ουσιαστικής συνεννόησης, της καταλλαγής και της ουσιαστικής συνεννόησης, τουλάχιστον στα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας, ή θα μπούμε στην λογική, και είναι ο μεγάλος κίνδυνος, το γνωστό κίνδυνο των συναλλαγών. Μάλιστα. Απεύχομαι το δεύτερο, φιλοδοξώ το ναι. Και πιθανολογώ ότι αυτό θέλει να βλέπει και η κοινωνία, ότι όσες κόντρες και όση αντιπαλότητα μπορεί να υφίσταται και πόλωση πριν τις εκλογές, τόση σύνεση, ομόνοια, συνεννόηση μπορεί να υπάρξει, τουλάχιστον σε σοβαρά ζητήματα, μετά από τις εκλογές. Και φυσικά, θέλω να πω και αυτό, ότι με δέσμευση νομίζω του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι αυτός ο νόμος πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξει. Να μπει σε μια διαβούλευση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε και 13 περιφέρειες να γίνουν μπλε. Πώς βλέπετε το στόχο αυτό του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω ότι δεν είναι φιλοδοξία, είναι κάτι που είναι δεδομένο. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι και οι 13 περιφέρειες πρέπει να έχουν. Κακώς το λέω τώρα αυτό έτσι, δεν ξέρω πώς ακούγεται. Εντάξει, τώρα εσείς βέβαια έχετε άποψη καταρχάς εδώ για τον Χρήστο Μέτριο που είναι επιλογή της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια. Δεν θα το βάλουμε στη λογική των προσωποποιήσεων. Οι επιλογές του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένες. Μιλάμε για 13 περιφερειάρχες. Αντιλαμβάνεστε, μπορεί να μην γνωρίζει την παρουσία τη δική μου ή τη δική σας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά τους 13 περιφερειάρχες που ευελπιστεί ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι μπλε ο χάρτης στην ελληνική πραγματικότητα, τους γνωρίζει και ήταν δικές του επιλογές. Έτσι δεν είναι? Εγώ νομίζω. Δέχομαι δηλαδή και ασπάζομαι μάλλον τη φιλοδοξία αυτή. Θεωρώ δεδομένη την εκλογή των συγκεκριμένων πλειοψηφίων. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Καλό αγώνα να έχετε. Σας ευχαριστώ και για την ευχάριστη κουβέντα, τη δυνατότητα που μου δώσατε. Θα έχουμε νέο την δυνατότητα βέβαια να συζητήσουμε και η προκήρυξη των εκλογών βέβαια επιβάλλει μόνο επιτρέπει μία παρουσία, όπως ξέρετε, στον κάθε υποψήφιο. Ο νόμος από το ΕΣΟΡΟΥ καθόρισε ένα τέτοιο πλαίσιο, ώστε να μην μπορούν κυρίως για την Αθήνα, έγινε αυτό κάποιοι, να βρίσκονται στα μεγάλα κανάλια διαρκώς. Αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρξαν αυτοί οι όροι του παιχνιδιού από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε τον γιατρό, τον κύριο Κώστα Μπλούχο, για την παρουσία του μέχρι τις 12:33 εδώ στο στούντιο των Channel. Κυρίες και κύριοι, ευχές για ένα καλό ξημέρωμα.